Είναι τώρα λίγες μέρες που ήρθανε τα φλαμίγκο. Περίπου είναι 14 στον αριθμό. Ένα είναι νεαρό, τα υπόλοιπα είναι μεγάλα, με τα ροζ χρώματά τους τα ωραία. Και έχουμε την τύχη κάθε χρόνο, περίπου αυτές τις μέρες, που είναι, γιορτάζουμε και την Παγκόσμια ημέρα των υγροτόπων, αύριο, 2 Φεβρουαρίου, τότε που υπογράφηκε η σύμβαση Ράμσαρ για την προστασία των υγροτόπων. Έχουμε την τύχη λοιπόν να μας επισκέπτονται τα φλαμίγκο, να κάνουν μια μικρή στάση. Πέρσι μείνανε 1,5 μήνα εδώ. Τρέφονται κυρίως εδώ στον υγρότοπό μας, βρίσκουν τροφή, παίρνουν δυνάμεις και συνεχίζουν το ταξίδι τους, το οποίο τώρα είναι για τις πιο ζεστές χώρες. Έχουμε έτσι κάποιες πληροφορίες ότι κάνουν ένα ταξίδι από Ανατολή προς Δύση. Και το χειμώνα ξαναγυρίζουν πιο ανατολικά, να βρουν ζέστη. Αυτά τα φλαμίγκο τώρα από ποια περιοχή μπορεί να έχουν έρθει? Μπορεί να έχουν έρθει από Δυτική Ευρώπη και να πηγαίνουν ανατολικά. Ανατολική Ευρώπη και Ασία. Τι πρέπει να προσέχουμε τώρα που θα μείνουν στον κόσμο, θα μείνουν εδώ από τον κόσμο που έρχεται και τα βλέπει? Ο κόσμος που έρχεται και τα βλέπει, δεν είναι και πολύ ο κόσμος, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην τα ενοχλούν, να μην γίνεται πολύ φασαρία. Και φυσικά είναι μια περιοχή προστατευόμενη εδώ, δεν επιτρέπεται ούτε το κυνήγι, αλλά ούτε και τα μπαζώματα, όλα αυτά που υπάρχουν, είναι παράνομα. Δεν επιτρέπεται καμία είδους επέμβαση από τον άνθρωπο χωρίς άδεια από την ομαρχία. Είναι ένας προστατευόμενος τόπος εδώ. Να πούμε πως και τα φλαμίγκο είναι επίσης προστατευόμενα από την Κίνα. Ναι, είναι προστατευόμενο είδος και ένα είδος απειλούμενο. Οπότε χρειάζεται προστασία κι αυτό. Τι βλέπετε, κάθε χρόνο ο αριθμός των φλαμίγκων που έρχονται στην περιοχή αυξάνεται ή μειώνεται? Τα τελευταία χρόνια που έτσι παρακολουθούμε από κοντά την περιοχή, πέρσι είχαμε ένα μεγάλο αριθμό, γύρω στα 30 φλαμίγκο. Και φέτος έχουμε αυτό τον αριθμό 14-15. Μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι λίγο λιγότερα φέτος. Δεν έχουμε κάποια έρευνα που να εκστηρίζει το γεγονός ότι άλλοτε έρχονται λιγότερα, άλλοτε περισσότερα. Αλλά πέρσι ήταν ένας μεγάλος αριθμός. Και είχε να κάνει και με τον καιρό, ότι είχε πολλές βροχές, πολλά νερά και άρα βρίσκαν και πολλή τροφή.